Το που δίνουμε και εμείς ως εκτίμηση είναι ότι η διαφορά είναι εκεί γύρω στο 4,5% με 5% υπέρ του Πασόκ. Πάμε να δούμε τώρα τι έκανε η Πετρούλα σήμερα. Κυρίες και κύριοι, αυτό είναι. Το κορονάκι η Πετρούλα Κωστίδου σήμερα το πρωί, ανεβάζοντας στα ύψη τη διάθεση των ψηφοφόρων. Κάτσε διάσανα, γιατί έχουμε κάρτα τον Πειραιά στο 4,3% των εκλογικών τμήματων. Η Lady Gaga, κυρίες και κύριοι, νομίζει πως την κυνηγάνε τα φαντάσματα. Μάλιστα το φάντασμα που την καταδιώκει έχει όνομα. Έχουμε νεότερα αποτελέσματα στον Δήμο της Αθήνας. Την πόρτα του σπιτιού του άνοιξε στη δημοσιότητα ο Ρίκι Μάρτιν, δείχνοντας εικόνες από την καθημερινότητά του με τους δύο του γιους ηλικίας μόλις 2,5 χρόνων. Έχουμε και περιφέρεια Κρήτης. Σε 52 εκλογικά τμήματα από 1399 στο Ντουμπάι βρέθηκε ο Τόμ Κρούζ. Για τα γυρίσματα της ταινίας Επικίνδυνες Αποστολές νούμερο 4, για μία ακόμη φορά θέλησε να είναι ο ίδιος στις παράτρομες σκηνές. Έχουμε και κάρτα για την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σε 40 εκλογικά τμήματα από 694. Πάμε λοιπόν, θα φύγουμε από τις εκλογές, θα πάμε στην ωραία τραγουδίστρια την Κριστίνα Αγγιλέρα, η οποία φωτογραφήθηκε για μηνιαίο βρετανικό περιοδικό. Τα πλάνα της φωτογράφησης είναι ασπρόμαυρα για να τονίζεται το ξανθό πλατινέ μαλλί της. Από 550 εκλογικά τμήματα της Θεσσαλονίκης. Είναι για το Δήμο της Θεσσαλονίκης. Τώρα, ένα ντουέτο με τον Τζον Μπον Τζόβι έκανε η Ριάννα. Στη συνέχεια, μην χάσετε την εξαιρετική ελληνική ταινία. Υπάρχει και φιλότιμο. Υπάρχει και φιλότιμο. Με την ευκαιρία, ο Τζον Μπον Τζόβι ήταν εκπληκτικός αυτό το ντουέτο με τη Ριάννα. Εκπληκτικός και η προπόληση ξεκινάει αυτές τις μέρες για τη μεγάλη συναυλία του Τζον Μπον Τζόβι. 11 του μήνα. Αλλά να σας πω κάτι και το λέω αλήθεια. Αν η επιλογή πραγματικά είναι αυτή, δηλαδή αν η επιλογή ήταν. Γιατί χθες ήμασταν λίγο πολύ όλοι στο ζάπινγκ όσο αντέξαμε. Γιατί εγώ το γύρισα σε ταινία από ένα σημείο και μετά σας το λέω δηλαδή. Έσπασε νωρίς. Έσπασα, δεν ξέρω, δεν άντεξες. Αν η επιλογή, και το έχω πει κι άλλες φορές, χίλιες φορές το δελτίο ειδήσεων του Σταρ, από όλες αυτές τις παπάρες που ακούμε κάθε μέρα, κάθε χρόνο.